Εδώ, φιλοξενούμενο στην εκπομπή, ο πρόεδρος των Οικολόγων, Συνεργασία Πολιτών, ο βουλευτής του κόμματος, του κινήματος, ο Γιώργος Περδίκης. Αγαπητέ μου πρόεδρε, καλή σου μέρα. Καλημέρα, κύριε Ανδρέα. Θα ξεκινήσουμε από αυτό, από το γεσί. Δεν ξέρω, τρικλοποδιές, ακούω διάφορα. Υπάρχει ένα έντονο, μια καχυποψία, υπάρχει ένα παρασκήνιο. Εδώ θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρη η θέση των γιατρών. Δεν ξέρω αν ποια είναι η δική σου εκτίμηση. Υπάρχει σίγουρα αυτή η κατάσταση της αντιπαράθεσης, της συνεχής σύγκρουσης. Εγώ να καταθέσω μόνο την ελπίδα ότι αυτές οι αντιπαραθέσεις θα οδηγήσουν τελικά σε ένα αποτέλεσμα. Που το αποτέλεσμα είναι αυτό που δεν θα απαγορεύσει, δεν θα ανατρέψει την πορεία μας προς ένα γενικό σχέδιο υγείας. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, είναι λογικό μια επαγγελματική ομάδα να διεκδικεί, να διεκδικεί τα λογικά της δικαιώματα. Τα λογικά, όχι τα παράλογα. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Το γεγονός ότι υπάρχει, εμείς συμμεριζόμαστε αυτή την ανησυχία που κατατέθηκε πριν λίγο και από τον γιατρό, ότι αυτή τη στιγμή όπως έχουν τα πράγματα δεν θα είναι εύκολο, μπορεί να είναι και επικίνδυνο να προχωρήσουμε όπως προχωρούμε, και αυτό δεν το λέω για να μην σταματήσουμε να προχωρούμε, αλλά για να επιταχύνουμε το βήμα μας, για να γίνουν πράγματα που δεν έχουν γίνει ακόμα στα νοσοκομεία. Έχω τη δυστυχία, αν θέλεις, τον τελευταίο καιρό να είμαι σχεδόν κάθε μέρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Είναι μια κατάσταση. Χθες τρέχαμε γιατί είχε υπήρχε καταγγελία ότι στο καρδιολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου στους Θαλάμους δεν υπήρχε ζεστό νερό. Ναι. Στους Θαλάμους των ασθενών. Υπάρχουν ελλείψεις σοβαρές. Υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία φοβάσαι πραγματικά να μπεις μέσα, γιατί και οι συνθήκες στις οποίες εργάζονται και οι γιατροί και δέχονται τους ασθενείς, αλλά και οι συνθήκες που βιώνουν οι ασθενείς, για παράδειγμα το παλιό νοσοκομείο της Λεμεσού. Ναι. Είναι άθλια κατάσταση. Έχεις δίκιο. Είναι πράγματα που τα έχουμε καταγράψει και εμείς εδώ. Λοιπόν, προβλήματα σοβαρά. Φοβερά προβλήματα. Αν είναι αυτά τα νοσοκομεία που θα μπουν στην αυτονόμηση και στον υγιή ανταγωνισμό, αν είναι υγιής, με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, με βάση τα νέα δεδομένα που θα υπάρχουν στο ΓΕΣΥ, νομίζω ότι οδηγούμαστε σε μια καταστροφή της δημόσιας υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα πρέπει να πραγματικά να δουλέψουμε πέρα από αυτό το οποίο, την εικόνα που δίνεται, αγαπητέ μου Ανδρέα, που δεν είναι η καλύτερη, ότι απλά οι γιατροί προσπαθούν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, τα δικαιολογημένα συμφέροντά τους ως εργαζόμενοι. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν τα λέω για να σταματήσουμε, τα λέω για να τα αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, και βεβαίως χρειάζονται ενισχυμένοι προϋπολογισμοί. Και βέβαια και πρωτόκολλα χρειάζονται, έτσι, και πρωτόκολλα και χρειάζονται. Και πρωτόκολλα και τα λεγόμενα και η αντιμετώπιση του θέματος της ποιότητας και τα ISO που λέγαμε πάρα πολλές φορές. Αυτά, πολλές φορές. Και ο εξοπλισμός που λείπει πολλές φορές. Και το προσωπικό, βελτιώθηκε κάπως η κατάσταση, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις. Αν μη σκεφτείς, για παράδειγμα, το τμήμα ατυχημάτων και εκτάκτων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Μα δεν είναι μόνο στη Λευκωσία. Εγώ αυτό που βλέπω. Ναι. Δηλαδή το έχω δει στην Ελλάδα. Δηλαδή τρέχουν τα παιδιά εκεί πέρα. Γίνεται, δεν φτάνουν. Καμιά φορά φτάνουν στα όρια τους και έχουν και παράπονα και ασθένειες. Έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι η κατάσταση τραγική. Η τελευταία που φταίνει για αυτή την κατάσταση, εκεί ειδικά στον χώρο που περιγράφεις, στις πρώτες βοήθειες είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Τρέχουν οι άνθρωποι και δεν φτάνουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Θέλω πολύ σύντομα να δούμε κάποια θέματα. Παρέτηση Κοντζιά. Πιστεύεις θα επηρεάσει το Κυπριακό? Βεβαίως θα το επηρεάσει. Σε πρώτη φάση σίγουρα θα υπάρξει μια οπισθοδρόμηση, γιατί είχαμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου ο ρόλος της Ελλάδας ήταν πάρα πολύ σημαντικός σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας και εγγύσεων. Ο κύριος Κοντζιάς είχε αναφιερώσει πάρα πολύ χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας στο Κυπριακό και είχε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις και τοποθετήσεις. Δεν λέω ότι έχει διαφορετική άποψη ο κύριο Τσίπρας, δεν έχω τέτοια ένδειξη, δεν μπορώ να καταθέσω τέτοια μαρτυρία, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι ένας πρωθυπουργός έχει πολλά άλλα πράγματα να τρέξει και έχει πολλά πράγματα να τρέξει πρωθυπουργός της Ελλάδας, νομίζω ότι θα ουσιαστικά
για κάποια περίοδο τουλάχιστον θα είμαστε σε μια κατάσταση οπισθοδρόμησης σε σχέση με το ρόλο της Ελλάδας στο πολύ κρίσιμο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων στο Κυπριακό. Πάντως για τη διγλωσία που είπε δεν συμπεριλαμβάνει το Κυπριακό, μέσα αναφέρεται καθαρά στα Σκόπια και στην Συμφωνία των Πρεσπών. Το Κυπριακό μάλλον υπάρχει μια ταύτιση απόψεων και του Πρωθυπουργού αλλά και του κ. Κοτζιά. Κοίταξε, έχει περάσει ο καιρός που το Κυπριακό ανέβαζε και κατέβαζε κυβερνήσεις στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Το Μακεδονικό είναι που καταγράφεται. Το έχει ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει το Μακεδονικό. Και υπάρχει ευλόγη, υπάρχει λόγος τώρα, δεν είναι έτσι. Και πέρα ότι είναι ένα πολύ καυτό θέμα για την Ελλάδα, πουλάει κιόλας, είναι όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι της. Μα έχει χοντρίνει το παιχνίδι. Πήγαμε σε μια κατάσταση γεωπολιτικής σύγκρουσης με την στάση της Ρωσίας απέναντι στη συμφωνία, τη στάση της Αμερικής απέναντι στη συμφωνία, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά μονάχα πλέον την Ελλάδα ή το θυμικό των Ελλήνων. Πάντως φαίνεται τα πράγματα ότι είναι δύσκολο όσον αφορά τα Σκόπια. Έχει χοντρίνει το παιχνίδι. Δεν περνάει εύκολα η συμφωνία από τα Σκόπια και δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία. Και δεν περνάει και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ναι, αυτό όλοι ευελπιστούν ότι δεν θα φτάσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Το θέμα των ημερών. Η έκθεση Γκουτιέρες. Ικανοποιημένη η κυβέρνηση, ικανοποιημένοι όλοι, αλλά υπάρχουν και πολλά αλλά. Σωστό. Άμα είναι όλοι ικανοποιημένοι, κάτι δεν πάει καλά. Όχι, ναι, όχι. Δεν ικανοποιείς και τα λοιπά, γιατί αφήνει παράθυρο ότι μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος και τα λοιπά, αλλά κατά τη δική μου ταπεινή άποψη... Είναι όπως τους χρησμούς της πυθίας. Πυθίας, ναι. Ή ξαφήξεις. Λοιπόν, το αλλά τώρα, όπως το διαβάσεις. Στα αλλά αυτά πιστεύεις ότι υπάρχουν κίνδυνοι που, αν θέλεις, βάζουν στο ίδιο καλάθι και τις δύο πλευρές, χωρίς να περίπτουν ευθύνες, και αυτό μπορεί να είναι και λίγο επικίνδυνο για το μέλλον. Αυτό είναι η συνηθισμένη κατάσταση των ΗΠΑ και είναι αυτός ο λόγος που τα ΗΠΑ έχουν οδηγηθεί τελικά στην απαξίωση, δηλαδή παγκόσμια, όχι μόνο στην Κύπρο. Ναι. Το ότι δεν παίρνουν πραγματικά θέση και δεν τολμούν να εφαρμόσουν, να υπερασπιστούν τις ίδιες τις αρχές της ίδρυσης και λειτουργίας των ΗΠΑ. Όλα ξεκινούν από την αρχή, λάθος. Δηλαδή από την προσέγγιση ενός γενικού γραμματέα, είτε αυτός λέγεται Κουτέρες, είτε λέγεται Μπαν Κι Μουν, είτε λέγεται Ανάν και πιο πριν, ότι τάχα μου παίρνουμε τη θέση ή σε ένα αποστάσιο μεταξύ ποιον, σε παρακαλώ, του θήτη και του θύματος. Δηλαδή ο δικαστής που παίρνει τη θέση, είμαι στη μέση μεταξύ θύματος και θήτη, ο μεσολαβητής που προσπαθεί να μοιράσει τη διαφορά μεταξύ αυτού που φταίει και αυτού που δεν φταίει, του εγκλήματος και του θύματος. Λοιπόν, το εγκληματία και το θύματος, αυτός ο διαμεσολαβητής ή ο δικαστής είναι δίκαιος και μπορεί να οδηγήσει σε μια απόφαση ή μια παρέμβαση η οποία να είναι παραγωγική. Εγώ θεωρώ ότι έχει ακυρωθεί ο ρόλος των ΕΕ από πολύ καιρό στο Κυπριακό. Και φτάνει σε κάποια ώρα βεβαίως που θα μοιράζουν τα κάρβουνα πάντα προς την πλευρά του ισχυρού που είναι η Τουρκία και τοποθετούνται σχεδόν πάντα υπέρ των συμφερόντων της Τουρκίας. Προσωπικά και έτσι πολύ ειλικρινά μπορεί να σας πω ότι εγώ ανακουφίστηκα από αυτήν την. Από την έκθεση, την περίμενα πολύ χειρότερα. Με αυτό που είναι τα Ηνωμένα Έθνη, αυτό που είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Εσύ ανακουφίστηκε γι' αυτό, η κυβέρνηση ανακουφίστηκε που έχουμε έκθεση. Ακόμα και γι' αυτό. Έτσι. Λοιπόν, οι απειλές, ξέρετε, είναι εκεί και είναι λάθος αυτό που λέγεται. Ενώ δεν παρουσιάζει πλήρως την αλήθεια αυτό που λέγεται ότι τάχα μου. Η πίεση, η απόσυρση της ΟΥΜΦΙΚΙΠ έχει να κάνει με την γνωστή πολιτική της Αμερικής που αφορά όλες τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Μια και λέγαμε πριν για τον κύριο Κοτζιά, έχει εκδοθεί πρόσφατα ένα βιβλίο του από τον κύριο Κοτζιά με πολλά έγγραφα που έχουν σχέση με τη διαδικασία που τηρήθηκε το 2017. Σε αυτά μέσα τα έγγραφα υπάρχει και μια επιστολή που γράφει χαρακτηριστικά ότι δεν απεστάλλει στην τελευταία της παράγραφο ο κύριος Κοτζιάς προς τον κύριο Κουτέρες. Καταγράφει την σαφή θέση ότι θεωρεί απαράδεκτο, η οποία επιστολή στάλλει και πριν τον Κραμοντάνα. Πριν τον Κραμοντάνα. Μιλάμε για τον Ιούνιο του 2017. Ναι, αλλά μου, Γιώργο, να πω εκεί κάτι. Του λέει, αν τελειώσω να την πληροφορία, του γράφει και του λέει ότι θεωρώ απαράδεκτο να πιέζεται η ελληνοκυπριακή πλευρά και η Ελλάδα και να απειλείται με αποχώρηση της ΟΥΜΦΙΚΙΠ εάν δεν καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις στον Κρά Μοντανά. Άρα θέμα πίεσης, μοχλού πίεσης και απειλής η αποχώρηση της ΟΥΜΦΙΚΙΠ υπάρχει από το 2017, δηλαδή πολύ πριν μπουν τα κριτήρια
από την Νίκη Χέιλι και ξεκινήσει η προσπάθεια για εξοικονόμηση πόρων των ΕΕ. Έχει να κάνει ξεκάθαρα αυτή η ιστορία της ΟΦΙΚΙΠ με πίεση προς την ελληνοκυπριακή πλευρά να προβεί σε άλλες υποχωρήσεις. Και μια τέτοια υποχώρηση είναι αυτό που έκανε πρόσφατα ο πρόεδρος Αναστασιάδης με το να επιστρέψει πίσω σε ένα κεφάλαιο το οποίο έκλεισε όπως έκλεισε κατά τη δική μας άποψη υπέρ των Τούρκων και να δώσει να τους παραχωρήσει, να δεχτεί να παραχωρηθούν και άλλες εξουσίες στα δύο συνιστώντα κρατήρια. Αφού με πάσε αυτό το θέμα, γιατί το έκανε τώρα τη δεδομένη στιγμή και έριξε το τραπέζι την ιδέα αυτή της Χαλαρής Ομοσπονδίας. Τώρα, γιατί το έκανε Η τώρα. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το έκανε για να δημιουργηθεί μια εικόνα κινητικότητας. Μάλιστα. Και όχι για να κερδίσει χρόνο. Κερδίζει χρόνο έτσι. Μάλιστα. Πες μου κάτι όμως. Άμα δημιουργηθεί μια εικόνα και μια αίσθηση κινητικότητας και ξεκινήσει μια συζήτηση, ακόμα και αν είναι καταδικασμένη από την αρχή, ότι δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Ναι. Εντάξει, αυτό μας μπορεί να είναι μια πρόσκαιρη σανίδα σωτηρίας, αλλά δεν διορθώνει την κατάσταση. Ναι, δεν είναι πρόοδος στο Κυπριακό αυτό, σαφέστατα. Πες μου λίγο, Πρόεδρε, όμως, αν γινόταν αυτό που λες, που και εμείς το λέμε και όλοι το λέμε και το θέλαμε, επίρρυψε ευθυνών στην άλλη πλευρά, γιατί σαφέστατα η ευθύνη στην άλλη πλευρά όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα ήταν αποτρεπτικό το να ξεκινήσει ένας διάλογος? Η άλλη πλευρά σου λέει, κύριε, εντάξει, έτσι είναι. Μείνετε όπως είστε, καλή νύχτα. Δεν γουστάρω να μιλάω καν μαζί σας. Και ποιος θα τις επέρυπτει ευθύνες? Πάντα όταν παίρνεις μια σκληρή στάση, αγαπητέ φίλε, σε οποιοδήποτε θέμα, ρισκάρεις με τον κίνδυνο να σπάσει το σκηνή. Και αυτό είναι σωστό. Με τη λογική των ίσων αποστάσεων, και καμιά φορά αυτή η λογική είναι κατά φορά άδικη για το θύμα και δεν είναι και παραγωγική. Ναι. Τι έχει παράξει αυτή η λογική των ίσων αποστάσεων? Στα 44 χρόνια της εμπλοκής των ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό μετά την εισβολή και, ναι, και την κατοχή της Κύπρου. Συνεπώς, εγώ θεωρώ ότι αυτή η στάση δεν είναι παραγωγική. Αν θέλετε, με την ίδια την εμπειρία του κυρίου Κουτέρες, ο οποίος είχε ενεργητική παρέμβαση και εμπλοκή στην επίλυση του προβλήματος της εισβολής και κατοχής της Ανατολικής Τιμόρ από την Ινδονησία, εκεί έτρεξε τα δόντια της η διεθνής κοινότητα στην Ινδονησία και την εξανάγκασε σε δημοψήφισμα για τους γηγενείς. Άλλο Ινδονησία, άλλο Κύπρος. Εδώ τα συμφέροντα είναι πολύ μεγαλύτερα. Και πολύ πλευρά. Δεν ξέρω πού είναι τα περισσότερα συμφέροντα. Δεν είμαι πάρα πολύ, ναι, καλός γνώστης αυτού του συγκεκριμένου θέματος. Ξέρω ότι και εκεί είχαμε μια εισβολή σε ένα μικρό κράτος από ένα μεγάλο. Ποια εισβολή? Εδώ στην έκθεση αυτή αναφέρεται σε διαχρονικές αντιπαραθέσεις. Αυτό ακριβώς. Ούτε καν εισβολή δεν λέγεται. Η στάση του ιδίου του κ. Κουτέρες ως Υπουργού Εξωτερικών της Πορτογαλίας, αλλά και της διεθνούς κοινότητας ανάντι στην Ινδονησία, που ήταν και είναι μια μεγάλη χώρα με τα ίδια χαρακτηριστικά περίπου της Τουρκίας σε σχέση με το πρόβλημα του Ανατολικού Τιμόρ, ήταν πολύ πιο απαιτητική, πολύ πιο κάθετη και πολύ πιο αποφασιστική από ό,τι είναι σε σχέση με την Τουρκία. Μάλιστα. Και οδήγησε σε αποτέλεσμα. Ωραία. Και τι να περιμένουμε τώρα? Βέβαια, υπήρχε και ένα σημείο στο οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακελιό, σε γενοκτονία. Ναι. Για πολλούς και διάφορους λόγους έγινε η πλάστικα προς τη θετική εξέλιξη. Πάντα όταν παίρνεις μια σκληρή θέση υπάρχει το ρίσκο να σπάσει το σκηνή. Σωστό. Τώρα, αλλά τώρα με 4 χρόνια το σκηνή που δεν σπάει, γυρίζει γύρω-γύρω από το λαιμό μας και μας φύγει. Ναι, αλλά είναι δεδομένη τώρα αυτή η έκθεση. Από εδώ και πέρα τι κάνουμε? Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, η έκθεση είναι εκεί, είναι δεδομένη, καταγράφει αυτά που καταγράφει, λέει αυτά που λέει, εμείς τώρα από εδώ και πέρα τι να περιμένουμε? Ο κόσμος, όλοι εμείς που μας βλέπουν εκεί, οι φίλοι μας. Εντάξει, αγαπητέ φίλε, δεν μπορείς να περιμένεις, δηλαδή να αλλάξουν τα πράγματα τη στιγμή που τα δεδομένα παραμένουν εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή στο ευρύτερο γεωπολιτικό σκηνικό της περιοχής μας, που να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία θα αλλάξει στάση και θα οδηγήσει τα πράγματα προς άλλη κατεύθυνση από εκείνη την οποία καθόρισε από το δεκαετία του 50, που είναι ο στρατηγικός έλεγχος ή ανακατάληψη της νήσου Κύπρου. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε θετικές εξέλιξεις. Αρνητικές μπορεί να έχουμε. Θετικές δεν βλέπω να υπάρχουν. Είμαστε στην άμυνα. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Εγώ θεωρώ. Εντάξει, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, αλλά μου κάνει πολύ κακή εντύπωση. Καλά, συγγνώμη, εσύ τώρα, αν δεν ξέρεις λεπτομέρειες, είσαι μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο, παρακάθε συνεδρίες, μιλάς τον πρόεδρο, εμείς τι να πούμε δηλαδή? Μιλώ για την περίπτωση της Ελλάδας. Α, της Ελλάδας, ξέρεις. Νόμιζα για το Κυπριακό. Θα σου πω και για εκείνο.
αν θέλεις. Λοιπόν, ξέρετε, μέρος, για το θέμα της Ελλάδας, αγαπητέ Ανδρέα μου, είναι πραγματικά εξαιρετικά δυσάρεστο να βλέπεις σε μια πολύ κρίσιμη φάση των εθνικών θεμάτων και ιδιαίτερα του Κυπριακού να αποχωρεί ο Υπουργός Εξωτερικών που χειριζόταν το Κυπριακό όπως το χειριζόταν και με πολύ δραστηριότητα. Εμείς εδώ στην Κύπρο έχουμε τη δική μας δυσκολία επικοινωνίας. Εγώ θεωρώ πραγματικά κοροϊδία να μιλάμε για τροφή για σκέψη, ναι, για την πρόταση του Προέδρου Αναστασιάδη. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να θεωρούν αυτοί οι άνθρωποι πολύ βλάκες. Να θεωρούν ότι είναι πολύ βλάκας ο κυπριακός λαός, ότι είναι πολύ αθώος ο κυπριακός λαός, για να καταπίνει τέτοιου είδους παραμύθια. Ναι. Μπορεί να θεωρείται και να ονομάζεται μια πρόταση ότι είναι τροφή για σκέψη τη στιγμή που αυτή η πρόταση έχει ήδη κατατεθεί επισήμως στον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, ναι, ή και στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων. Και εγώ αυτή τη άποψη με τώρα. Είναι τροφή για σκέψη. Τώρα, τι να σου πω. Δηλαδή και να θεωρούνται υπεύθυνοι οι πολιτικοί αρχηγοί γιατί διέρευσε μια πρόταση την οποία έχει ήδη καταθέσει. Δηλαδή τι να πω εκ των υστέρων επί της πρότασης του Προέδρου Αναστασιάδη όταν έχει προλάβει ήδη και την έχει καταθέσει στο Τσαβούσογλου και στον Γκουτέρες. Και δεν ξέρω σε πόσους άλλους την έχει ήδη καταθέσει. Προφανώς, αγαπητέ μου Γιώργο, δεν ξύπνησε το πρωί και είπε να καταθέσω αυτή την πρόταση, έτσι. Έγινε μια διαβούλευση, του είπαν πράγματα, του είπαν κάνε αυτό, έτσι γίνεται. Σε εκείνο το στάδιο νομιμοποιείται να πει επειδή είναι τροφή για σκέψη, καλό το Εθνικό Συμβούλιο, μάλιστα, την καταθέτω για συζήτηση για να τη συζητήσουμε. Έτσι, ή καλό πέντε τεχνοκράτες που να εκπροσωπούν και τις απόψεις των κομμάτων για να ακούσουμε τις απόψεις τους. Ή κάνω κάτι δια συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων και συζητώ μαζί τους. Δεν έκανε τίποτα από αυτά. Και έρχεται εκ των υστέρων και πλασάρει αυτό το παραμύθι της τροφής για σκέψεις, ως αν να πιστεύει ότι ο κυπριακός λαός είναι θεοπάλαβος, δεν ξέρω αν το πιστεύει πραγματικά, και λέει ότι είναι τροφή για σκέψη. Μα πώς είναι τροφή για σκέψη, όταν ήδη έχεις προλάβει και την καταθέσει επισήμως, αφού ενδεχομένως έγινε όλο αυτό που περιγράφεις εσύ, δηλαδή ότι κατά πάσα πιθανότητα έγινε προετοιμασία, έγινε παρεδός, έγινε προεδοσκοπής και καθεξής. Λοιπόν, πες μου δύο πραγματάκια πολύ πολύ σύντομα για να το κλείσουμε. Το ένα είναι η πρόταση νόμου του κυρίου Λιλίκα για 100% μισθό, 1.100 τόσα ευρώ. Κοιτάξτε, πρόταση νόμου για καθορισμό εθνικού 100% μισθού υπάρχει στη Βουλή και κατατέθηκε από το Κίνημα των Οικολόγων πριν από περίπου 6 με 8 μήνες. Μάλιστα. Αυτό που δεν κάνουμε εμείς και κακώς κάνει, αν μου επιτρέπετε την κριτική, η Συμμαχία Πολιτών, είναι ο καθορισμός του ποσού. Ο καθορισμός του ποσού δεν μπορεί να γίνει από έναν κόμμα. Ναι, πρέπει να δείτε οικονομικούς παραμέτρους και τα λοιπά. Και να γίνει και διάλογος μεταξύ των ενδιαφερομένων. Μάλιστα. Εργοδότες, πάντως καλό, 1.200 ευρώ, 1.100 τόσα, μια χαρά είναι, ακούγεται. Για 100% μισθό. Δεν ξέρω αν είναι βιώσιμο, αν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Τώρα σαν ιδέα. Και αν θα μπορέσει να το αντέξει η οικονομία και αν είναι αυτό που θέλουν και οι εργαζόμενοι. Εμείς έχουμε πρόταση νόμου για καθορισμό της θεσμοθέτηση του εθνικού κατώτατου μισθού. Ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα την ψηφίσει η Επιτροπή Εργασίας της Βουλής. Βάλαμε ένα προγραμματισμό ότι πριν τα Χριστούγεννα θα προωθηθεί αυτή η πρόταση νόμου στην Ολομέλεια για ψήφιση. Άρα πριν τα Χριστούγεννα θα έχουμε το θεσμό του εθνικού κατώτατου μισθού που δεν υπάρχει σήμερα. Σε όλα τα επαγγέλματα. Δεν υπάρχει έννοια, ναι, του εθνικού κατώτατου μισθού. Τώρα πώς είναι, 7, 8, όχι. Υπάρχουν 7, 8 επαγγέλματα. Στον νόμο υπάρχει δυνατότητα καθορισμού κατώτατου μισθού σε επαγγέλματα. Μάλιστα. Όχι εθνικού κατώτατου μισθού. Λοιπόν. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξεκινήσει, εδώ θα διαφωνήσω με την Υπουργό Εργασίας, ναι, που λέει ότι θα πρέπει να περιμένουμε να πέσει στο 5% η ανεργία και μετά να. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα να συζητούμε αυτή την εφαρμογή αυτού του θεσμού. Γιατί θα πάρουν κάποιο χρόνο βέβαια οι διαπραγματεύσεις μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και της κυβέρνησης για τον καθορισμό του ύψους. Ελπίζω να ζούμε μέχρι τότε που θα εφαρμοστεί ο εθνικός κατώτατος μισθός. Πολλές χώρες που έχουν, οι περισσότερες το έχουν. Μακάρι. Μακάρι. Κάτι τελευταίο πες μου. Τα κριτήρια πρέπει να είναι βεβαίως ανθρωποκεντρικά και όχι μόνο οικονομοτεχνικά. Έτσι. Λοιπόν, κάτι τελευταίο σύντομα. Γιατί είναι οργισμένοι οι φυλακισμένοι κατάδικοι εναντίον σου? Γιατί προωθείς, λέει, νομοσχέδιο για τους VIP φυλακισμένους, τι κάνεις? Όχι, οι VIP φυλακισμένοι μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα έχουν βγει όλοι και θα βγουν μια πάρα πολλοί από τους μη VIP φυλακισμένους. Καμιά 150 κατάδικοι θα αποφυλακιστούν με βάση αυτή τη λαθασμένη νομοθεσία που ψήφισε τον Μάιο η Βουλή. Μάλιστα.
Εμείς προσπαθούμε να βάλουμε στο τραπέζι τη συζήτηση για διόρθωση του λάθους του περασμένου Μαΐου, που μας έκραξε όλη η κοινωνία, όλος ο νομικός κόσμος, ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας βγήκε και είπε ότι είναι λάθος αυτό το πράγμα που έγινε. Και λέμε ότι μια κοινωνία που λέει ότι έχει κάνει λάθος η Βουλή, έχουν κάνει λάθος τα κόμματα, θα πρέπει κανονικά η ίδια η κοινωνία να νομιμοποιεί την προσπάθεια επανόρθωσης του λάθους. Και νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει, πέρα από τις οποιασδήποτε νοσηρές του πτυχές, δηλαδή έχουμε πράγματα και θάματα να μαρτυρήσουμε για το πώς έχουν φτάσει κάποιοι από τους κατάδικους να κάνουν διαδηλώσεις μέσα στις φυλακές. Λοιπόν, πέρα από αυτό σημειώνω και το γεγονός ότι μια κοινωνία που έκραξε τη Βουλή και τους βουλευτές γιατί ψήφισαν μια νομοθεσία που ήταν εμφανώς παράλογη, ουσιαστικά μειώνεται η ποινή φυλάκισης στο 1/3 ναι. από αυτή που βάλει το δικαστήριο, βλέπει απαθής, παρακολουθεί απαθή με απάθεια αυτή η κοινωνία μια κατάσταση στοχοποίησης εκείνου ο οποίος προσπάθησε να διορθώσει το λάθος. Που είπε ναι, κάναμε λάθος και πρέπει να το διορθώσουμε. Μάλιστα. Και αυτή η κοινωνία κάθεται έτσι και βλέπει τα πράγματα με απάθεια. Γίνεται αυτή η διαδικασία στοχοποίησης αυτού που προσπάθησε να διορθώσει το λάθος. Και όχι τώρα, από το καλοκαίρι που εντοπίστηκε το λάθος, ανεξάρτητα την Βουλή δεν συνεδρίασε. Κάποιος υποκινεί δηλαδή αυτούς τώρα, πώς το εξηγείς τώρα αυτό δηλαδή. Δεν είναι της ώρας να αναφερθούμε στις πληροφορίες που έχουμε υπόψη μας. Θα τεθούν ενώπιον των υπευθύνων, οι οποίοι πρέπει να λάβουν και τις ευθύνες τους. Διότι το να εξωθείς φυλακισμένους... Τι είπε στην είδηση, ορίστε. Άρα κάποιος τους έχει βάλει. Το να εξωθείς τους φυλακισμένους, να κάνουν διαδηλώσεις μέσα στις φυλακές, νομίζω ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη πρακτική, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις οι οποίες... να είναι εντελώς ανεπιθύμητες. Λοιπόν, αγαπητέ μου Γιώργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και για την κουβέντα που κάναμε και γενικότερα για την συνεργασία μας. Εξελίξεις τρέχουν, θα είμαστε εδώ να τις κουβεντιάζουμε, να τις αναλύουμε σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε σωστά τα διάφορα ζητήματα για να γίνουμε και σοφότεροι. Να μπορούμε και πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.